Διάλογοι. Μια εκπομπή για την παιδεία, την υγεία και τον πολιτισμό. Διάλογοι. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι με τον Αντώνη Βαμιαδάκη στο στούντιο Ρέθυμνο 980. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα, 12 το μεσημέρι και η εκπομπή Διάλογοι είναι εδώ με πλούσια θεματολογία, με κοινωνική συνέστηση, με ευθύνη και σεβασμό στη διαφορετικότητα. Εδώ στους διαλόγους έχουμε μάθει να ακούμε, να σκεφτόμαστε, να προβληματιζόμαστε για τα ζητήματα που αφορούν τη ζωή μας. Η εκπομπή μεταδίδεται κάθε Πέμπτη 12 με 1 το μεσημέρι από το στούντιο Ρέθυμνο 980. Το ηχητικό αρχείο είναι διαθέσιμο στο κανάλι της εκπομπής που υπάρχει στο YouTube και στη σελίδα μας στο Facebook με τίτλο «Διάλογοι με τον Αντώνη Βαμιαδάκη». Στον ήχο είναι η Βούλα Ανδρουλιδάκη. Το μουσικό σήμα της εκπομπής είναι σύνθεση του Μανώλη Ανδρέου. Στην παραγωγή, επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Αντώνης Βαμιαδάκης. Σήμερα θα μιλήσουμε για το Παλαιστινιακό ζήτημα. Φίλες και φίλοι, η σύγχρονη ιστορία του Παλαιστινιακού προβλήματος είναι συνυφασμένη με την οδύνη, τον ξεριζωμό, τη βία και την απαξίωση. Χιλιάδες Παλαιστίνοι έχουν εκδιωχθεί από τη γη τους. Η ιστορία βέβαια δεν ξεκίνησε να γράφεται στις 7 Οκτώβρη. Πολλοί είναι εκείνοι που καταδικάζουν τη σφαγή των αθώων από τους τζιχαντιστές της Χαμάς. Μας υπενθύμησαν όμως και την ευθύνη του Ισραήλ για όσα έγιναν στο παρελθόν και για όσα γίνονται σήμερα. Και τάχτηκαν ξεκάθαρα, χωρίς αστερίσκους, ότι για να λυθεί επιτέλους το πρόβλημα, Ισραηλοί και Παλαιστίνοι θα πρέπει να βρουν τρόπο να συμβιώσουν ειρηνικά. Η Γάζα είναι η μεγαλύτερη ανοιχτή φυλακή του κόσμου. Μια φυλακή με πάνω από 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους περικυκλωμένη από τείχη και στρατό. Ωστόσο η πραγματικότητα είναι ότι σε αυτή τη γη κατοικούν δύο λαοί που από την συνύπαρξή τους θα εξαρτηθεί όχι μόνο το δικό τους μέλλον αλλά και η παγκόσμια ειρήνη. Στη Μέση Ανατολή σήμερα κουρελιάζεται το διεθνές δίκαιο μέσα στο ιδεολογικό μπλοκ της συνενοχής, της σιωπής, της ανοχής και της εργαλειοποίησης του πένθους. Αυτό που συμβαίνει φίλες και φίλοι αυτές τις μέρες στη λωρίδα της Γάζας είναι η ντροπή όσων λένε ότι εκφράζουν την πολιτισμένη κοινότητα των εθνών. Μικρή λέξη η ντροπή για την ηχηρή απουσία λογικής και ανθρωπιάς απέναντι στο διαρκές λουτρό αίματος της Μέσης Ανατολής. Ειδικότερα για εκείνους που επικαλούνται τη σωστή πλευρά της ιστορίας αλλά χάνονται στις σκιές της, επικαλούμενοι απουσίες την ώρα της ευθύνης. Ανδιαφυσβήτητες είναι οι εκατόμβες άμαχων Παλαιστινίων που αυξάνονται μέρα με τη μέρα. Πρόκειται περί μιας πρωτοφανούς ανθρωπιστικής κρίσης στα θεσμικά όρια της γενοκτονίας. Ο Ισραηλινός στρατός έχει ρίξει σε λίγες μέρες στη Γάζα περισσότερες βόμβες από όσες είχαν ρίξει οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στο Ιράκ σε ένα χρόνο. Υπάρχουν στιγμές στην ιστορία όπου οι λέξεις αποδεικνύονται φτωχές. Οι εικόνες που βλέπουμε στο σαλόνι μας κατοικούν τα νεκρά παιδιά της Γάζας. Στο σπίτι μας είναι οι πόλεμοι, στις θάλασσές μας είναι οι νεκροί πρόσφυγες. Η φτώχεια των ανθρώπων είναι δίπλα μας που πολλαπλασιάζει και γεννά αδιέξοδα. Σήμερα στη Γάζα, φίλες και φίλοι, ξεψυχάει η πολιτισμένη ανθρωπότητα. Για όλα αυτά θα κουβεντιάσουμε με τον κύριο Θόδωρο Τσίκα, πολιτικός επιστήμονας, διεθνολόγος. Τον έχουμε τηλεφωνικά μαζί μας. Κύριε Τσίκα, καλό μεσημέρι. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Διάλογοι. Γεια σας από την Αθήνα, κύριε Βαμιαδάκη. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας να συζητήσουμε αυτό το πολύ σοβαρό θέμα. Και εγώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Ο κύριος Θόδωρος Τσίκας είναι, όπως είπαμε, φίλες και φίλοι, πολιτικός επιστήμονας, διεθνολόγος. Είναι αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για την Ομοσπονδία της Ευρώπης. Ασχολείται επί πολλά χρόνια με τα ελληνοτουρκικά, το κυπριακό και τα Βαλκάνια. Έχει επισκεφθεί πολλές φορές τη Μέση Ανατολή, συμμετέχοντας σε επιστημονικές και πολιτικές πρωτοβουλίες. Αρθρογραφεί τακτικά και συμμετέχει ως ομιλητής σε σχετικά συνέδρια και ημερίδες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Κύριε Τσίκα, θέλω να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με το εξής. Οι Ισραηλοί και οι υποστηριχτές τους
θέλουν να ρίξουν όλη την ευθύνη στη Χαμάς, της οποίας η άμεση ευθύνη για επίθεση σε Ισραηλινούς αμάχους δεν αμφισβητείται από κανένα. Ωστόσο, ο αντίλογος είναι ότι πρόκειται για ένα αναπόφευκτο αποτέλεσμα δεκαετιών κατοχής και σκληρής μεταχείρισης του Ισραήλ προς τους Παλαιστίνιους. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Γιατί η Χαμάς επέλεξε να χτυπήσει το Ισραήλ τη συγκεκριμένη στιγμή και να αναλάβει μια τόσο μεγάλη επιχείρηση, μέσα σε ποιο γεωπολιτικό πλαίσιο θα ήθελα να μας εξηγήσετε έγινε η επίθεση της Χαμάς στο έδαφος του Ισραήλ? Ναι, νομίζω ότι η αφορμή για την τελευταία επίθεση δεν έχει σχέση με την ουσία του Παλαιστινιακού, κύριε Βαμιδάκη. Ναι. Γιατί δεν είχε συμβεί κάτι ιδιαίτερο, ναι, σε σχέση με το Παλαιστινιακό. Το Παλαιστινιακό βέβαια πάντοτε, όσο είναι άλυτο, είναι ένα έφλεκτο υλικό που μπορεί να προκαλέσει εκραγή, ναι, και κατά καιρούς προκαλεί. Αλλά έχω πλήρη συνείδηση ότι η αφορμή βρίσκεται στο Ιράν. Βρίσκεται μερικές εκατοντάδες χιλιόμετρα μακρύτερα από την Παλαιστίνη. Βρίσκεται στο Ιράν. Ναι. Τι συνέβαινε? Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια προσπάθεια προσέγγισης του Ισραήλ με κάποιες μετριοπαθείς αραβικές χώρες. Ναι. Με κάποιες από αυτές είχε ήδη επιτευχθεί, είχαν πάει καλά αυτές οι προσπάθειες, είχαν αποκατασταθεί διπλωματικές σχέσεις με το Μαρόκο, με το Σουδάν, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Mm-hmm. Όμως το μεγάλο διακύβευμα ήταν η προσέγγιση του Ισραήλ με τη Σαουδική Αραβία. Ναι. Και αυτό διότι η Σαουδική Αραβία, λόγω μεγέθους, λόγω γεωγραφικής θέσης, λόγω πετρελαϊκών αποθεμάτων, λόγω του γεγονότος ότι θεωρείται ο προστάτης των δύο ιερών μουσουλμανικών πόλεων, της Μέκκας και της Μεδίνας, που βρίσκονται στο έδαφος της, έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Ναι. Τώρα, το Ιράν είναι ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής της Σαουδικής Αραβίας στην ευρύτερη περιοχή. Ναι. Εδώ και πολλά χρόνια έχουν ένα τρομερό ανταγωνισμό και μάλιστα ηγούνται ενός ιδιότυπου εμφύλιου εισαγωγικά πολέμου Σουνιτών μουσουλμάνων με Σιίτες μουσουλμάνους. Σωστά. Των Σουνιτών ηγείται η Σαουδική Αραβία, των Σιιτών ηγείται το Ιράν. Και το βλέπουμε αυτό σε διάφορες περιοχές του κόσμου. Ναι. Εν πωλής έτσι εξηγούνται και ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία, κάποιες συγκρούσεις στο παρελθόν στο Λίβανο, η σύγκρουση στην Ιεμένη και σε διάφορα άλλα μέρη του κόσμου. Ναι. Τώρα, η Σαουδική Αραβία είχε ζητήσει ορισμένα ανταλλάγματα από το σχέση με το Ισραήλ για να προχωρήσει σε αυτήν την διπλωματικές σχέσεις. Ένα από τα ανταλλάγματα, ναι, ένα ανταλλάγμα ήταν να γίνουν βήματα θετικά βήματα στο Παλαιστινιακό, να κάνει βήματα δηλαδή το Ισραήλ στο Παλαιστινιακό. Ναι. Και μάλιστα η Σαουδική Αραβία είχε έρθει σε επαφή με την νόμιμη έκφραση των Παλαιστινίων, που δεν είναι βέβαια η Χαμάς, αλλά είναι η Παλαιστινιακή Αρχή, ναι, του Προέδρου Μαχμούτ Αμπάς και η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, η PLO, στην οποία επίσης προεδρεύει ο Μαχμούτ Αμπάς, ναι, προκειμένου να συζητήσουν τα βήματα αυτά τα ανταλλάγματα, ας πούμε, κατά, ναι, κάποιο τρόπο. Ναι. Τώρα, εάν πετύχαινε αυτή η προσέγγιση, ναι, ποιοι θα ευλάπτουν το? Πρώτα απ' όλα θα ευλάπτε το η Χαμάς, διότι οι επαφές θα γινόντουσαν με την Παλαιστινιακή Αρχή και με την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης του Μαχμούτ Αμπάς, στην οποία όχι μόνο δεν συμμετέχει η Χαμάς, αλλά έχει έρθει σε ένοπλη σύγκρουση η Χαμάς με τις δυνάμεις ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής. Στο παρελθόν με εμφύλια σχέση. Βεβαίως, ναι, ναι, βεβαίως. Και το λέω αυτό διότι έτσι εξηγείται και το καθεστώς στη Γάζα. Δηλαδή η Χαμάς κατόρθωσε να αναλάβει τον έλεγχο της Γάζας μετά από ένα ιδιότυπο πραξικόπημα που έκανε εναντίον της Παλαιστινιακής Αρχής, έλειψε τις δυνάμεις ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής από τη λωρίδα της Γάζας και έτσι μπόρεσε να ελέγξει η Χαμάς τη Γάζα. Και από τότε άρχισε να ρίχνει πυράβλους και ρουκέτες εναντίον του εδάφους του Ισραήλ. Μάλιστα. Λοιπόν, άρα ο ένας χαμένος λοιπόν θα ήταν η Χαμάς, mm-hmm, και ο δεύτερος χαμένος, ο μεγαλύτερος, ο πιο σημαντικός, θα ήταν το Ιράν. Διότι θα έβλεπε πια ότι θα υπάρχει μια συμμαχία χωρών που κάπως θα το απομόνωνε από την ευρύτερη περιοχή. Ναι, δεν θα είχε λόγο πλέον και ιδιαίτερα ναι, σε αυτά που συνέβαινε στην Παλαιστίνη. Εδώ δεν εξηγήσουμε και το εξής. Ποιο είναι το συμφέρον, το κοινό συμφέρον που καταρχάς είναι το κίνητο της προσέγγισης ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία? Είναι το εξελισσόμενο ανεξέλεγκτα τα τελευταία χρόνια πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
Μάλιστα. Καταρχήν να πούμε κάτι για να καταλάβουν και οι φίλοι. Αν με αφήσετε να πω δύο φράσεις ακόμα. Παρακαλώ. Ναι, για να μας καταλάβουν όλοι. Και μετά μπορεί να μου κάνει δύο ερωτήσεις. Λοιπόν, τώρα, γιατί τι γίνεται αυτό. Υπάρχει λοιπόν ο κίνδυνος, επειδή αυτή τη στιγμή δεν γίνονται διεθνείς επιθεωρήσεις από την Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας στο Ιράν, δεν επιτρέπει το Ιράν να γίνονται επιθεωρήσεις, ναι. Ή όταν επιτρέπει δεν τους αφήνει τους διεθνείς επιθεωρητές να πάνε παντού, να δηλαδή τους κρύβει, ναι, πράγματα, ναι. Μπορεί να εξελιχθεί κάποια στιγμή από ειρηνικό, δηλαδή από παραγωγός πυρηνικής ενέργειας, σε στρατιωτικό, δηλαδή παραγωγός πυρηνικών όπλων. Ναι. Αυτό είναι βασικό. Το Ιράν λοιπόν εδώ και πολλά χρόνια εξοπλίζει, δίνει πληροφορίες μέσω των μυστικών του υπηρεσιών και ενισχύει οικονομικά και τη Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας και την εξτρεμιστική οργάνωση των Σιητών του Λιβάνου, τη Χεσμπολάχ. Γι' αυτό και είδατε ότι όταν έγινε η τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς στο νότο του Ισραήλ με τους 1.400 αμάχους, mm-hmm, και τους 240 ομήρους, άρχισε και η Χεσμπολάχ να ρίχνει πυράβλους και ρουκέτες μέσα από το έδαφος του Λιβάνου στα βόρεια σύνορα του Ισραήλ για να σπάσουν το μέτωπο του Ισραήλ. Ο στόχος λοιπόν αυτών των επιθέσεων είναι να σταματήσει η προσέγγιση Ισραήλ-Σαουδικής Αραβίας και πράγματι σε ένα βαθμό αυτή τη στιγμή έχει παγώσει. Διότι έχουν δημιουργηθεί νέες συνθήκες, ο αραβικός κόσμος είναι στους δρόμους, ο μουσουλμανικός κόσμος είναι εξοργισμένος και πράγματι αυτό το πράγμα έχει σταματήσει. Μάλιστα. Όλη αυτή η συμφωνία που αναφερθήκατε πριν από λίγο για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Μπαχρέιν, το Μαρόκο κτλ. Αναφερόμαστε σε αυτό που έχουμε διαβάσει στον τύπο, τις λεγόμενες συμφωνίες του Αβραάμ. Ναι. Αυτό έχουν ονομαστεί συμφωνίες του Αβραάμ, αυτές που έχουν γίνει. Mm-hmm. Αν θέλετε το εξηγούμε, επειδή να ο Αβραάμ... Να εξηγήσουμε λίγο, ναι, ναι. Ναι, επειδή ο Αβραάμ... Είναι συμβολικό βέβαια αυτή η νομοσία. Ναι, 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 ναι. Ο Αβραάμ θεωρείται πατριάρχης και προφήτης και για τους Εβραίους και για τους Μουσουλμάνους. Ναι. Για τους Εβραίους είναι πιο κοντά σε εμάς, γιατί το ξέρουμε την Παλαιά Διαθήκη, ναι, αλλά στο Κοράνι αναφέρεται ο Αβραάμ, αναγνωρίζει τη σειρά αυτή των προφητών και των πατριαρχών που είναι και στην ιστορία του Ισλάμ αυτό. Και επομένως, επειδή είναι η κοινή, ο Αβραάμ θεωρείται ο γενάρχης των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών, του Ιουδαϊσμού, μάλιστα, του Χριστιανισμού, ναι, και του Ισλάμ. Και έτσι ονομάστηκαν συμφωνίες του Αβραάμ. Ναι. Μάλιστα. Τώρα, πολλοί μιλάνε και λένε ότι είχε ένα συμβολισμό η επίθεση της Χαμάς. Ωστόσο, πολλοί αναλυτές την χαρακτηρίζουν και αυτοκτονική, δεδομένης και της ασυμμετρίας των δυνάμεων, έτσι δεν είναι? Δεν το κατάλαβα αυτό, συγγνώμη, δεν λέω, σας άκουσα. Πολλοί μιλάνε, ναι, ότι η επίθεση της Χαμάς, ναι, τη συγκεκριμένη ημερομηνία, mm, είχε ένα συμβολισμό. Ωστόσο, πολλοί αναλυτές, mm, την χαρακτηρίζουν αυτοκτονική λόγω της δεδομένης ασυμμετρίας, ναι, των δυνάμεων. Ναι. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι πιθανόν η Χαμάς, θεωρώ πολύ πιθανό ότι έκανε το μοιραίο λάθος της. Μάλιστα. Δηλαδή, ξεπέρασε μία κόκκινη γραμμή η οποία θα την οδηγήσει κατά πάσα πιθανότητα σε καταστροφή. Περίπου εγώ το παραλληλίζω, ναι, με το χτύπημα, το τρομοκρατικό χτύπημα της Αλ-Κάιντα στους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης στην 11η Σεπτεμβρίου του 2001. Ναι. Τι έγινε τότε? Ήταν στο απόγειο της επιχειρησιακής της δύναμης, έτσι, αφού έφτασε να χτυπήσει την καρδιά, ναι, της Νέας Υόρκης, και αυτό που οδήγησε μετά από χρόνια, οδήγησε ουσιαστικά στην εξάρθρωση της Αλ-Κάιντα, ναι, στην εξόντωση των αρχηγών της, τον Οσάμα Μπιν Λάντεν κλπ. Ναι. Κάτι ανάλογο βλέπω και τώρα, ας πούμε, να γίνεται. Ότι ήταν μοιραίο το λάθος της. Ναι, ναι, πιστεύω ότι έκανε το μοιραίο λάθος. Επίσης να πω ότι μέχρι πριν λίγο χρονικό διάστημα, όλοι οι αναλυτές και όλοι οι ειδικοί του χώρου δεν θεωρούσαν ότι είναι δυνατόν να κάνει η Χαμάς τέτοια ενέργεια. Θεωρούν δηλαδή ότι αυτή η ενέργεια ξεπερνάει κατά πολύ τα γνωστά σε εμάς μέχρι εκείνη τη στιγμή τις πολλές γνωστές επιχειρησιακές δυνατότητες της Χαμάς. Ναι. Άρα θεωρούν ότι το τελευταία 1 έως 2 χρόνια έχει πάρει πολύ πιο εξελιγμένο εξοπλισμό και πολύ καλύτερη εκπαίδευση των ανδρών της, κατά πάσα πιθανότητα από το Ιράν, γιατί ξέρουμε ότι το Ιράν την ενισχύει και έφτασε σε αυτό το σημείο να μπορέσει να κάνει αυτή την τρομοκρατική ενέργεια. Ναι, μια και αναφερθήκατε στην Αλ-Κάιντα και στον Μπιν Λάντεν, και θα ήθελα να κάνω ένα ερώτημα το οποίο, προσπαθώντας να ενημερωθώ για τη σημερινή μας εκπομπή,
το είδα κάπου γραμμένο, θα ήθελα την άποψή σας. Πολλοί υποστηρίζουν ότι οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι υποστήριξαν την Χαμάς και ότι επειδή εξυπηρετούσε ως κάποιο σημείο τα σχέδιά τους, δηλαδή κάτι ανάλογο που έχει ακουστεί και για τον Αλ-Κάιντα, ότι οι Αμερικάνοι αρχικά στήριζαν τον Μπιν Λάντεν μέχρι που κάποια στιγμή ξέφυγε. Ναι. Γιατί αυτό το πράγμα ισχύει καταρχήν, ευσταθεί. Κοιτάξτε, είναι λίγο σύνθετα τα πράγματα. Εντάξει, καμιά φορά αναγκαζόμαστε να υπεραπλουστεύουμε, αλλά είναι λίγο πιο σύνθετα. Ας πούμε, οι Αμερικανοί δεν είχαν ενισχύσει τον Μπιν Λάντεν και την Αλ-Κάιντα. Λέω τώρα για παράδειγμα αυτό. Ναι, ναι, ναι. Είχαν ενισχύσει την αντίσταση στη σοβιετική εισβολή στο Αφγανιστάν. Τμήμα της οποίας ήταν και πιο, ας πούμε, ισλαμικές ή ισλαμιστικές, αν θέλετε, οργανώσεις. Τώρα, μέσα από μετεξελίξεις κλπ. Μπορεί να προέκυψε και η Αλ-Κάιντα, όμως να σας πω, η Αλ-Κάιντα κυρίως δεν ήταν Αφγανή, κυρίως ήταν Σαουδάραβες. Ναι. Όπως είναι ο Μπιν Λάντεν ή Αιγύπτιοι, όπως ήταν ο Αλ-Ζαουάχρι που ήταν υπαρχηγός, δηλαδή δεν ήταν κυρίως Αφγανοί. Άρα και εκεί πέρα χρειάζεται μια μεγαλύτερη έρευνα και διευκρίνηση. Τώρα για τη Χαμάς, κοιτάξτε. Η Χαμάς ξεκίνησε στην αρχή σαν μια θρησκευτική, ας το πω, φιλανθρωπική οργάνωση, κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, να το πούμε. Το ξεκίνημά της, ναι. Ναι, το ξεκίνημά της. Είχε επικεφαλής έναν γυραιό που λεγόταν Σέιχις Γιασίν, οι οποίοι κάνανε κυρίως δουλειά στη βάση φιλανθρωπίας, ναι. Φιλανθρωπική, ναι. Δηλαδή, ξέρω εγώ, μοιράζανε ψωμί, μοιράζανε τρόφιμα σε στόχες οικογένειες κλπ. Εκείνη την περίοδο, πράγματι οι Ισραηλοί δεν ξέρω αν την ενίσχυσαν ακριβώς, αλλά τις έδωσαν χώρο, διότι τότε και στη Λωρίδα της Γάζας και στο άλλο κομμάτι των Παλαιστινιακών εδαφών στην δυτική όχθη του Ιορδάνη, ναι. Λέω για όσους μας παρακολουθούν ότι η Λωρίδα της Γάζας και η δυτική όχθη του Ιορδάνη, τα δύο τμήματα των Παλαιστινιακών εδαφών, δεν επικοινωνούν μεταξύ τους, διότι παρεμβάλλεται το κράτος του Ισραήλ στη μέση, έτσι. Λοιπόν, και στις δύο αυτές περιοχές ήταν πανίσχυρη η PLO του Γιάσερ Αραφάτ. Αυτή ήταν ο, και ναι. Συνεχίζει φυσικά να είναι ο μόνος νόμιμος εκπρόσωπος, αλλά δεν είχε ανταγωνιστεί δηλαδή η PLO, εκτός ίσως από κάποιες εξτρεμιστικές, ας το πω, αριστερίστικες συμμεγονές που κάνανε στο παρελθόν κάτι αεροπειρατείες ή πειρατείες του Ακίλε Λάουρο, κάτι κρουαζιερόπλα κλπ. Αλλά αυτές δεν είχαν τόση βάση στο εσωτερικό των κατεχομένων Παλαιστινιακών εδαφών. Ήταν κυρίως από εξόριστους Παλαιστίνους. Πράγματι λοιπόν τους έδωσαν ένα περιθώριο, ένα χώρο, και πράγματι η Χαμάς μέσω αυτού του φιλανθρωπικού έργου καρτώθησε να αποκτήσει κοινωνικές ρίζες. Ναι, στη βάση, στο λαό. Στο λαό. Σε ένα τμήμα φυσικά του λαού, έτσι, ναι. Πάντα μιλάμε για ένα τμήμα. Έτσι, δεν εκφράζεται το κύριο χώρο του Παλαιστινιακού λαού, ειδικά στα κατεχόμενα, δεν εκφράζεται κατά βάση από τη Χαμάς. Υπάρχει ένα κομμάτι μέσα, αλλά δεν είναι κατά βάση από τη Χαμάς. Το λέω αυτό για να είναι διακρίνηση. Και πράγματι τότε έτσι αυτή. Μετά βέβαια η Χαμάς εξελίχθηκε σε μια μαχητική με στρατιωτική δομή. Ναι. Να πω επίσης ότι τη Χαμάς την ίδρυσαν οι αδελφοί μουσουλμάνοι της Αιγύπτου. Από την εποχή, δηλαδή, ήταν το παρακλάδι, η τοπική οργάνωση κατά κάποιο τρόπο των ελληνικών ζώων στη Γάζα. Από τότε που η Γάζα ήταν Αιγυπτιακό έδαφος, δηλαδή πριν τον Αραβο-Ισραηλινό πόλεμο του 67. Το 67. Λοιπόν, και ενισχύονταν και από αυτούς. Τώρα, άρχισε λοιπόν να αποκτάει όμως στρατιωτική υποδομή όταν πια πλησίασε το Ιράν. Τη Χαμάς και λίγο οι αδελφοί μουσουλμάνοι. Γιατί? Διότι κάποια στιγμή η Χαμάς έγινε πολιτικοστρατιωτική οργάνωση, ναι. Της οποίας ο βασικός σκοπός είναι η καταστροφή, η εξαφάνιση του κράτους του Ισραήλ. Ναι, ναι. Αυτό είναι και ο καταστατικός στόχος, ας το πω, η εθνική ιδέα του καθεστώτος του Ιράν, του θεοκρατικού καθεστώτος του Ιράν. Θέλοντας την καταστροφή του Ισραήλ. Ναι. Και στη βάση αυτή πλησίασαν η Χαμάς με το Ιράν, παρότι η Χαμάς είναι Σουνίτες μουσουλμάνοι, όπως είναι όλοι σχεδόν οι Παλαιστίνοι ή όλοι οι Παλαιστίνοι. Αλλά στον κοινό στόχο της καταστροφής του Ισραήλ. Αλλά στον κοινό στόχο της καταστροφής του κράτους Ισραήλ βρήκαν, ας πούμε, αυτήν την προσέγγιση, ναι. Και φυσικά από τότε άρχισε να γίνεται και στρατιωτικά απειλητική δύναμη. Επίσης, μια και το είπα αυτό για το στόχο της καταστροφής του κράτους του Ισραήλ, να πω το εξής. Ναι. Η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, η PLO, ναι. Η οποία θεωρείται και σήμερα ο μόνος νόμιμος εκπρόσωπος του Παλαιστινιακού λαού,
υπό τον Μαχμούτ Αμπάς που διαδέχθηκε τον Γιασέρ Αραφάτ, αναγνωρίζει το δικαίωμα ύπαρξης του κράτους του Ισραήλ. Συμφωνούμε σε αυτό. Έχει αναγνωρίσει το ίδιο το Ισραήλ και κάνει διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Έχει αρχίσει από τις ειρηνευτικές συμφωνίες του Όσλο. Σε αυτή τη βάση, ναι. Στην ύπαρξη δύο κρατών. Ακριβώς. Στο Όσλο έγινε η ειρηνευτική συμφωνία. Δηλαδή, ανάμεσα στην PLO και το Ισραήλ υπάρχει ειρήνη. Δεν γίνεται πόλεμος. Ναι. Και κάνουν διαπραγματεύσεις για να λυθεί το μεσανατολικό στη βάση των δύο κρατών. Τι σημαίνει αυτό? Ένα Ισραήλ, αλλά με ασφαλή σύνορα που να μην δέχεται επιθέσεις, και δίπλα του ένα ανεξάρτητο βιώσιμο Παλαιστινιακό κράτος. Ναι. Επομένως, οι στόχοι της Παλαιστινιακής Αρχής και της PLO από τη μια και της Χαμάς από την άλλη δεν είναι απλώς ασύμβατοι, είναι αντίθετες στρατηγικές. Εντελώς. Είναι αντίπαλες στρατηγικές. Τώρα, οι περισσότερες δυτικές κυβερνήσεις, για να πούμε και την άλλη πλευρά λίγο, έδωσαν πράσινο φως στο Ισραήλ για τον πόλεμο στο όνομα της αυτοάμυνας. Αυτοάμυνα όμως απέναντι σε ποιους? Και το ερώτημα είναι, κύριε Τσίκα, είναι οι Παλαιστίνοι δεν έχουν δικαίωμα στην αυτοάμυνα? Ο κατεχόμενος λαός, βλέπετε, υφίσταται αυτή τη στιγμή τα πάνδυνα. Οι Παλαιστίνοι δεν διατηρούν λοιπόν το δικαίωμα της αντίστασης ακόμα και ένοπλης απέναντι στην κατοχή? Λοιπόν, το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς κοινότητας αναγνώρισε στο Ισραήλ το δικαίωμα της απάντησης στο τρομοκρατικό χτύπημα της 7ης Οκτωβρίου, και στο πλαίσιο, ας πούμε, της αυτοάμυνας, ότι δέχτηκε αυτή την τρομοκρατική επίθεση. Έχουν πει όμως όλοι, αυτό το συμπληρώνω, ότι βεβαίως έχει το δικαίωμα της απάντησης, αλλά αυτό το δικαίωμα της απάντησης πρέπει να είναι μέσα στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου, του δικαίου του πολέμου, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Κάτι που δεν συμβαίνει όμως. Γενέβης, ναι, και τις συμβάσεων της Γενέβης που μιλούν για την προστασία των αμάχων, των μη στρατιωτικών στόχων κλπ. Και συνεχίζουν να πιέζουν ακόμα περισσότερο τώρα, γιατί πράγματι σε πάρα πολλές περιπτώσεις αυτό το πράγμα δεν τηρείται και κινδυνεύει, ας πούμε, να τυναχτεί όλη αυτή η συζήτηση στον αέρα. Άρα είπαν και τα δύο. Ναι. Δικαίωμα αυτοάμυνας, αλλά στο συγκεκριμένο πλαίσιο, και πίεσαν. Πιστεύω δηλαδή ότι περισσότεροι ηγέτες που πήγαν και επισκέφθηκαν το Ισραήλ, το ένα σκέλος ήταν η δήλωση αλληλεγγύης του στο Ισραήλ ως προς την τρομοκρατική επίθεση που υπέστη. Το δεύτερο ήταν να το πιέσουν να τηρήσει ορισμένους κανόνες, γιατί ξέρουν όλη την δύσκολη κατάσταση. Τώρα, για το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, προσέξτε. Όπως σας είπα και πριν, η PLO και η Παλαιστινιακή Αρχή έχουν κάνει ειρηνευτική συμφωνία με το Ισραήλ. Δηλαδή, δεν υπάρχει πόλεμος κατά κάποιο τρόπο ανάμεσα στο Ισραήλ και την PLO και την Παλαιστινιακή Αρχή. Ναι. Υπάρχει μια ειρηνευτική συμφωνία, στο πλαίσιο της οποίας κατά καιρούς γίνονται διαπραγματεύσεις προκειμένου να καταλήξουμε στη λύση των δύο κρατών, δηλαδή στην ίδρυση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους και ορισμένες άλλες ρυθμίσεις που θα πρέπει να υπάρξουν. Επομένως, κατά κάποιο τρόπο η Χαμάς τεινάζει στον αέρα την ειρηνευτική αυτή συμφωνία που υπάρχει. Διότι μπορεί να υπάρχουν αντίθετες φωνές και αντιθέσεις και διαφορετές απόψεων, αλλά δεν υπάρχει ένοπλη σύγκρουση. Μάλιστα, πρέπει να σας πω ότι πολλές φορές για ορισμένες ακραίες περιπτώσεις ο Ισραηλινός στρατός έρχεται σε συνεργασία με την Παλαιστινιακή αστυνομία, που είναι υπό την Παλαιστινιακή Αρχή, όταν υπάρχουν συγκεκριμένα γεγονότα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν από κοινού. Αυτό δείχνει δηλαδή ότι δεν είναι σε ένοπλη σύγκρουση. Χαμάς πέφτει και τεινάζει στον αέρα αυτή την ιστορία. Γιατί θέλει να δείξει ότι αυτή είναι πιο συνεπής, πιο ριζοσπαστική, πιο αγωνιστική από την Παλαιστινιακή Αρχή και την PLO. Καταλάβατε, και παίζει, ας πούμε, σε αυτό το παιχνίδι. Και μία ακόμα παρατήρηση, αν με επιτρέπετε. Ακόμη και όταν έγιναν οι δύο εξεγέρσεις των Παλαιστινίων, η Ιντιφάντα 1 και η Ιντιφάντα 2, τότε η στόχη, η σύγκρουση ήταν με τον Ισραηλινό στρατό, με τον Ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας. Δεν ήταν σε επίθεση σε αμάχους. Με στόχο αμάχους, προσέξτε, όχι παράπλευρες απώλειες, επειδή χτυπάω ένα στρατιωτικό στόχο, σκοτώνονται κακώς φυσικά και άμαχοι. Ήταν ο στόχος. Δηλαδή, αυτό είναι η διαφορά ακόμα και σήμερα σε πολλές περιπτώσεις του κόσμου ανάμεσα στην αντίσταση και την τρομοκρατική επίθεση. Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο. Δηλαδή, όταν πηγαίνεις και εκτελείς ανθρώπους που κάθονται στη στάση του λεωφορείου. Έχετε αυτό δίκιο. Δεν μπορεί να είναι αντίσταση, έτσι. Λέω ένα παράδειγμα. Πολύ καλά κάνετε και το ή όταν πηγαίνει ένας και ανατινάζεται μέσα σε μια πιτσαρία που υπάρχουν παιδιά 15, 16, 17 χρονών. Και κάτι ακόμη κύριε Βαγγινάτη, που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Η επίθεση της Χαμάς δεν έγινε σε κατεχόμενο Παλαιστινιακό έδαφος. Έγινε μέσα σε εδάφη που είναι διεθνώς αναγνωρισμένα ότι είναι εδάφη του Ισραήλ, του κράτους του Ισραήλ. Δηλαδή, και όταν δημιουργηθεί Παλαιστινιακό κράτος,
τα συγκεκριμένα μέρη που έγινε η τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς δεν θα δοθούν στο Παλαιστινιακό κράτος. Στο Παλαιστινιακό κράτος θα δοθεί η Λωρίδα της Γάζας και η Δυτική Όχθη του Ιορδάνη. Δηλαδή θα αποσυρθεί το Ισραήλ στα σύνορα που είχε μέχρι τον πόλεμο του 1967, τα οποία είναι σήμερα κατεχόμενα. Κύριε Τσίκα, για την αντίδραση, για την υπερβολική αντίδραση όπως την χαρακτηρίσατε του Ισραήλ απέναντι στις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του κ. Γκουτέρες. Ναι. Έτσι καλώς γνωρίζουμε ότι οι τελευταίες κυβερνήσεις του Ισραήλ, είναι, οι κυβερνήσεις Νετανιάχου ειδικά, ναι, είναι υπερεθνικιστικές κυβερνήσεις. Ναι. Έχουν συμμετοχή πολλών ακροδεξιών κομμάτων, πολλών κομμάτων φανατικά θρησκευόμενων Εβραίων, έτσι, ναι, ναι, που, για τους οποίους ας πούμε δεν υφίσταται Παλαιστινιακό, είτε αν υφίσταται λύνεται δια της πυγμής. Λοιπόν, και σε αυτό το πνεύμα εξηγώ, ναι, την υπερβολική και λαθασμένη κατά τη γνώμη μου αντίδραση του Ισραήλ σε σχέση με τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Είναι δουλειά του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, κύριε Βαμιωδάκη, να υπενθυμίζει τις αποφάσεις του, ναι, Διεθνούς Οργανισμού. Είναι η δουλειά του. Η δουλειά, δηλαδή, του, ότι, ναι, υπάρχει, για παράδειγμα, ότι υπάρχουν κατεχόμενα εδάφη, κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, είναι θέση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ότι γίνονται παράνομοι εβραϊκοί επικισμοί, ναι, στην αυτή, τις οποίες ξανά, ενώ είχαν σταματήσει για ένα διάστημα οι κυβερνήσεις Νετανιάχου, πιεζόμενες από τα ακροδεξιά, να το πω έτσι, τις ξανάρχεσαν, τους ξαναεπέτρεψαν, είναι καταδίκη όλων. Δηλαδή και ο ΟΗΕ τις έχει καταδικάσει και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν καταδικάσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταδικάσει, έτσι. Ναι, λοιπόν, ναι, επομένως είναι η δουλειά του να το κάνει. Επίσης, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο κ. Γκουτέρες, πριν φτάσει το γνωστό σημείο, επειδή εγώ αμέσως κάθισα να δω την ομιλία του, γιατί μου προξένησε με εντύπωση. Εγώ τον ξέρω τον Γκουτέρες, δηλαδή ξέρω ότι είναι ένας σοβαρός άνθρωπος, ας πούμε, με πλούσια δράση σε διάφορα πεδία και διεθνή. Είχε ήδη καταδικάσει, νομίζω, 6 φορές, αν μέτρησα καλά το κείμενο, ήδη τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς, και είχε πει ότι αυτές οι επιθέσεις δεν δικαιολογούνται με τίποτα. Δηλαδή καμία δράση, ας πούμε, του Ισραήλ δεν δικαιολογεί τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς. Έκρινε όμως σωστό να αναφερθεί και στις αποφάσεις, στις θέσεις του Διεθνούς Οργανισμού, έτσι, για αυτό το θέμα, με μία μικρή διευκρίνηση, κυρίως για όσους μας παρακολουθούν. Αναφέρθηκε συνολικά στο Παλαιστινιακό και στο Μεσανατολικό, δεν αναφέρθηκε ειδικά για τη Λωρίδα της Γάζας, γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε, οι Ισραηλινοί έχουν αποχωρήσει από τη Λωρίδα της Γάζας το 2005. Mm-hmm. Δηλαδή έχει αποχωρήσει ο Ισραηλινός στρατός, έχει διαλύσει τους εβραϊκούς επικισμούς και έχει υποχρεώσει τους Εβραίους επίκους να αποχωρήσουν. Ναι. Και τότε παρέδωσε, όπως και τη Δυτική Όχθη του Ιορδάνη, παρέδωσε τη διοίκησή της στην Παλαιστινιακή Αρχή. Και όπως αναφερθήκαμε παραπάνω, η Χαμάς εξεδίωξε την Παλαιστινιακή Αρχή από τη Λωρίδα της Γάζας και κατόρθωσε να έχει τον έλεγχο και άρχισε τις επιθέσεις. Ναι, να έχει τον έλεγχο της περιοχής. Ναι. Απλώς το Ισραήλ, εντάξει, κοιτάξτε, και έχει την ακραία του πολιτική έκφραση και φυσικά βρίσκεται η Ισραηλινή κοινωνία, έτσι, υπό το σοκ αυτής της τρομοκρατικής επίθεσης. Όπως έχετε δει, αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των ομήρων που απήχθησαν, ναι, από τη Χαμάς. Ναι. Είχαμε αρχίσει από τους 199, τώρα είμαστε κοντά στους 240 και δεν ξέρω πόσοι ακόμη θα ανακαλυφθούν. Αυξηθεί ακόμα ο αριθμός. Ναι, ναι, μπορεί. Ναι. Ένα είναι αυτό και φυσικά και από το σοκ ότι δεν κατόρθωσε το οργανωμένο Ισραηλινό σύστημα άμυνας και ασφάλειας να εμποδίσει μια τέτοιου τύπου, τέτοιας έκτασης επίθεση. Επομένως, πιστεύω ότι είναι και ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους το Ισραήλ έχει υπεραντίδραση τόσο πολιτικά, όχι και επί του πεδίου που το αναφέραμε ήδη. Ναι, ναι, για να καλύψει ουσιαστικά και τα κενά του και τις αδυναμίες της κυβέρνησης Νετανιάχου. Τώρα, αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Η Χαμάς έχει την υποστήριξη του Παλαιστινιακού λαού? Πρόκειται για μια νέα ιντιφάντα ή είναι κάτι διαφορετικό? Ποιες είναι οι ποιοτικές διαφορές σήμερα? Ναι, κοιτάξτε, νέα ιντιφάντα δεν είναι. Δεν είναι. Να πω γιατί δεν είναι. Διότι η ιντιφάντα, οι εξεγέρσεις αυτές είχαν μια λαϊκή συμμετοχή. Ναι. Εδώ δεν υπάρχει λαϊκή συμμετοχή. Εδώ υπάρχει ένας στρατιωτικός μηχανισμός, έτσι, από τη μία και άμαχοι να πεθαίνουν από την άλλη. Και άμαχοι πεθαίνουν από την άλλη, ναι, 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 ναι. Δηλαδή η Χαμάς, ας πούμε, τους αμάχους τους έχει ως ανθρώπινες ασπίδες.
Και μάλιστα, και δεν είναι τωρινό αυτό, ξέρετε, το κάνει πολλές φορές, πρέπει να το γνωρίζουμε αυτό. Και πολλές φορές η Χαμάς εγκαθιστά ή κάνει επιθέσεις μέσα από κατοικημένες περιοχές, μέσα από πολυκατοικίες, δίπλα από σχολεία, μέσα από τζαμιά, έτσι, προκειμένου, γιατί έτσι θεωρεί ότι έτσι θα είναι προστατευμένοι από τις επιθέσεις. Και όταν γίνονται επιθέσεις και χτυπάνε αυτό, λένε, να είδατε, εμείς σας είπαμε ποιοι είναι οι κακοί. Δηλαδή, είναι και ένας ψυχολογικός και ένας πόλεμος προπαγάνδας όλο. Ωστόσο, ναι, όλο αυτό. Ναι. Ωστόσο, θα πρέπει, κύριε Τσίκα, να παραδεχτούμε. Να σας απαντήσω μισό λεπτό και στο εξής. Η ντοφάντα δεν είναι. Τώρα, ένα τμήμα του Παλαιστινιακού λαού πράγματι εκφράζεται μέσω της Χαμάς. Ναι. Έτσι, δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Όμως. Δεν είναι πλειοψηφικό, θέλετε. Δεν είναι πλειοψηφικό, ναι. Ίσως είναι πλειοψηφικό ή, εν πάση περιπτώσει, ισχυρό στη λωρίδα της Γάζας. Ναι. Όπου όμως είναι το μικρότερο κομμάτι των Παλαιστινιακών εδαφών. Σίγουρα έχει πολύ μικρότερη. Εξαιρετικά μικρότερη απήχηση στο μεγάλο κομμάτι των Παλαιστινιακών εδαφών που είναι η δυτική όχθη του Ιορδάνη. Ωστόσο όμως, ερχόμενος κανείς και στη θέση των αμάχων, κύριε Τσίκα, ουσιαστικά μιλάμε ότι θυσιάζονται, γιατί από τη μια μεριά βεβαίως οι Ισραηλοί πίεσαν και είπαν και έδωσαν χρόνο να απομακρυνθούν και να αδειάσουν περιοχές. Ωστόσο, το είπατε και μόνος σας, τους κρατάνε σαν ομήρους, ναι, η Χαμάς, το ένοπλο τμήμα, ναι, της Χαμάς. Πού να φύγουν να πάνε οι άνθρωποι. Είδαμε ότι αυτό που συνέβη, παραδείγματος χάρη, στον πόλεμο της Ουκρανίας, αμέσως άνοιξαν τα σύνορα, μπόρεσαν οι άνθρωποι να φύγουν, τα γυναικόπαιδα, και να μείνουν μόνο όσοι ασχολιόντουσαν με τα στρατιωτικά. Εδώ, πού να πάει ο άμαχος πληθυσμός. Δεν θα πρέπει, δηλαδή, και το Ισραήλ ενδεχομένως να σκεφτεί και να προσεγγίσει το θέμα με ένα διαφορετικό τρόπο, λέω. Βεβαίως, κοιτάξτε. Έχετε, καταρχάς, να πω το εξής. Εγώ γενικά θεωρώ ότι ο Παλαιστινιακός πληθυσμός στη Γάζα, όχι τώρα, είναι όμηρος και της Χαμάς. Έτσι. Διότι η Χαμάς έχει επιβάλει ένα θεοκρατικό καθεστώς στη Γάζα, εκτελεί και εξοντώνει τους πολιτικούς της αντιπάλους. Εξοντώνει και όσους διαφωνούν ακόμα και σε μικρότερα θέματα από τη Γάζα. Έχει επιβάλει ορισμένους κανόνες της Σαρίας, παραβιάζει τα δικαιώματα των γυναικών, απογορεύει πολλές φορές και την κοσμική μουσική. Είναι ένα τοπικό χαλιφάτο κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, στη Γάζα. Και ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού είναι και αυτό όμοιρο. Ας πούμε, παίρνει φόρους, ήδη η Χαμάς εισπράττει φόρους για τα διάφορα προϊόντα και χρηματοδοτεί τις δραστηριότητές της. Είναι δηλαδή ένα πολύπλοκο πράγμα αυτό που γίνεται, ναι, στη Γάζα. Από την άλλη, η διάκριση, τώρα μιλάω για το Ισραήλ, την άλλη, η διάκριση ανάμεσα στους στόχους που είναι οι μαχητές της Χαμάς και τον άμαχο πληθυσμό, πρέπει να τηρείται. Παρότι είναι πολύ δύσκολο, είναι απαραίτητο να τηρείται, και πρέπει σε αυτό το πράγμα ακόμη περισσότερο να πιέσει η διεθνής κοινότητα. Δεν πάει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Και μάλιστα, όχι μόνο τους κρατάει ομήρους. Είδαμε και στοιχεία ότι όταν κάποιοι άνθρωποι Παλαιστίνοι της Γάζας θέλουν να πάρουν τα αυτοκίνητά τους για να πάνε από το βόρειο κομμάτι της Γάζας στο νότιο, ναι, προς τα σύνορα με την Αίγυπτο, που εκεί υπάρχει μια σχετική ασφάλεια, ναι, έτσι, πολλοί άνθρωποι της Χαμάς πηγαίνουν και τους παίρνουν τα κλειδιά των αυτοκινήτων για να μην μπορέσουν να πάνε. Δηλαδή, έχουν γίνει πολλά δράματα, τα οποία πολλά θα τα μάθουμε και μετά την σύγκρουση αυτή. Μετά, δυστυχώς. Ναι. Τώρα, θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπερασπιζόμενος κάποιος τα δικαιώματα των Παλαιστινίων, σημαίνει ότι είναι υπέρ της Χαμάς? Το να λες, δηλαδή, ελευθεριά στην Παλαιστίνη, σημαίνει ότι είσαι αντισημίτης σήμερα? Ποια είναι η γνώμη σας? Κοιτάξτε, το να υπερασπίζεται τα δικαιώματα των Παλαιστινίων σίγουρα δεν ταυτίζεται με τη Χαμάς. Αρκεί να διευκρινίζεται τι εννοούμε δικαιώματα. Δηλαδή, γιατί και το ελευθεριά στην Παλαιστίνη, okay, ακούγεται ωραίο, αλλά θέλει και αυτό διευκρίνηση. Δηλαδή, εννοούμε ότι δεν θα υπάρχει κράτος του Ισραήλ? Σε ποια Παλαιστίνη μιλάμε? Μιλάμε για όλη την περιοχή της ευρύτερης ιστορικής Παλαιστίνης? Που περιλαμβάνει και το κράτος του Ισραήλ. Βέβαια. Ναι. Έτσι, γιατί πρέπει να πούμε, κύριε Βερμιωδάκη, ότι το 1948 ο ΟΗΕ αποφάσισε ότι η ευρύτερη περιοχή της Παλαιστίνης, που μέχρι εκείνη την εποχή βρισκόταν υπό βρετανική εντολή, υπό βρετανική και δαιμονία, ναι, θα χωριστεί σε δύο κράτη. Το ένα θα γίνει η εθνική εστία των Εβραίων, κάτω από την τρομακτική επίδραση του εγκλήματος, του ολοκαυτώματος που υπέστησαν οι Εβραίοι από την ναζιστική Γερμανία, και θα πρέπει να δημιουργηθεί δίπλα και ένα αραβικό κράτος. Επομένως, η ίδρυση του κράτους του Ισραήλ είναι απολύτως νόμιμη.
έχει γίνει με διεθνή απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, με πολύ μεγάλη συνένεση. Να σας πω μάλιστα ότι τότε η πρώτη χώρα, έχει, ίσως είναι μια ιστορική λεπτομέρεια, ίσως ενδιαφέρουσα, η πρώτη χώρα που αναγνώρισε το κράτος του Ισραήλ ήταν η Σοβιετική Ένωση. Και τα περισσότερα κράτη που βρισκόταν στην επιρροή της ήταν κάτω από το πνεύμα της από αποαπικιοποίησης, και αργότερα μπήκαν τα μετέπειτα δυτικά κράτη που λέμε. Λοιπόν, εκεί πέρα έγινε ένα μεγάλο λάθος κατά τη γνώμη των αραβικών κρατών, έτσι, τα οποία δεν δέχτηκαν αυτή την απόφαση και επιτέθησαν στο Ισραήλ. Είναι ο γνωστός πόλεμος του 1948. Στο Ισραήλ το ονομάζουν πόλεμο της ανεξαρτησίας. Αμέσως δηλαδή την ημέρα που ανακηρύχθηκε το κράτος του Ισραήλ, την επόμενη μέρα κήρυξαν πόλεμο Αίγυπτο, Συρία, Ιορδανία, όλες οι γειτονικές χώρες, έτσι, το οποίο τον έχασαν βέβαια. Διότι θα υπήρχε αυτή τη στιγμή έστω μία εστία για τους Άραβες της Παλαιστίνης, που αργότερα ονομάστηκαν Παλαιστίνοι. Έτσι. Από εκεί και πέρα, κατά τη γνώμη μου, αρχίζει αυτό το δράμα του Παλαιστινιακού λαού, το οποίο έχει υποστεί πολλές φορές προσφυγιά και διάφορες, ας πούμε, δύσκολες στιγμές. Δεν θα συζητάγαμε σήμερα αν είχε εφαρμοστεί. Γι' αυτό λέω ότι έχει μια σημασία, επειδή καμιά φορά, θα το πω εγώ, κύριε Βιαμιδάκη, δηλαδή πολλές φορές, ενώ είμαστε άνθρωποι δημοκρατικοί, προοδευτικοί, με ευαισθησίες για τα δικαιώματα, έτσι, καμιά φορά αφήνουμε και υφέρπει ένας υπόγειος, ύπουλος αντισημιτισμός, δηλαδή. Εάν δεν γίνονται αυτές οι διευκρινήσεις που προείπατε, συμφωνώ. Ναι, αντιεβραϊσμός, ας πούμε, κτλ. Διότι όταν πεις ότι οι Εβραίοι ως έθνος δεν έχουν δικαίωμα να έχουν δικό τους κράτος και δική τους πατρίδα, ήδη έχεις αμφισβητήσει, έχεις μπει ήδη σε αυτό το πνεύμα. Θέλει λοιπόν διευκρίνηση ότι μιλάμε για να σταματήσει η κατοχή στα σημερινά κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, λύση δύο κρατών στο Μεσανατολικό, το Ισραήλ να αποσυρθεί στα σύνορα το 1967 και στα υπόλοιπα εδάφη να υπάρξει παλαιστινιακό κράτος. Μάλιστα. Είναι πολύ σωστές οι διευκρινήσεις που κάνουμε. Πιστεύω και οι φίλοι ακροατές και ακροάτριες που μας ακούνε να γίνονται σοφότεροι, να ενημερώνονται για το τι ακριβώς και ποια είναι η κατάσταση σήμερα στη Μέση Ανατολή. Τώρα, αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής. Η στάση των αραβικών κρατών μέχρι σήμερα βλέπουμε ότι είναι, να το έλεγα έτσι, σε αναμονή ή έχουν μια μηχανία. Θεωρείτε ότι θα είναι κλειδί στην εξέλιξη της σύγκρουσης η στάση τους? Ορισμένα βασικά σημαντικά μετριοπαθή αραβικά κράτη θα παίξουν σημαντικό ρόλο. Ναι. Κοιτάξτε, σχεδόν κανένα αραβικό κράτος δεν γουστάρει, να το πω λαϊκά, τη Χαμάς. Έτσι. Ξέρουν τι είναι. Ναι. Ας πούμε, με εξαίρεση δηλαδή το Ιράν, πιστεύετε ότι... Επειδή το Ιράν, το λέω αυτό γιατί το Ιράν δεν είναι αραβικό κράτος. Ναι, ναι. Καταλάβατε. Θεωρείται αραβικό, ναι. Δεν είναι αραβικό. Οι Πέρσες δεν είναι Άραβες. Λοιπόν, ή ας πούμε και η Τουρκία δεν είναι αραβικό κράτος. Είναι μουσουλμανικά, αλλά δεν είναι. Ναι. Επομένως, οι περισσότερα αραβικά κράτη ξέρουν τι είναι. Και μάλιστα, ξέρουν και τους δεσμούς με τους αδελφούς μουσουλμάνους, και οι οποίοι αδελφοί μουσουλμάνοι, τόσο της Αιγύπτου όσο και οι αδελφές τους οργανώσεις, ορισμένα αραβικά κράτη, έχουν παίξει αποσταθεροποιητικό ρόλο στις αραβικές χώρες, και γι' αυτό φοβούνται πάρα πολύ. Επίσης φοβούνται τα αραβικά κράτη τα περισσότερα τις σχέσεις της Χαμάς με το Ιράν, διότι όπως είπαμε τα αραβικά κράτη τα περισσότερα είναι αντίπαλα του Ιράν ή το Ιράν αντίπαλο των αραβικών δεκοδομών. Είναι, ας πούμε, πολύ χαρακτηριστικό το γεγονός ότι, ας πούμε, η Αίγυπτος δεν θέλει να δεχθεί το πληθυσμό της Γάζας στο εδαφός της. Ναι. Γιατί γίνεται αυτό? Διότι ακριβώς επειδή το σημερινό καθεστώς της Αιγύπτου, του Σίση, έχει κηρύξει παράνομη την οργάνωση των αδελφών μουσουλμάνων, έτσι, θεωρεί ότι υπάρχει πιθανότητα να παρισφρήσουν στοιχεία της Χαμάς, τα οποία θα δημιουργήσουν αποσταθεροποιητικό ρόλο και στην ίδια την Αίγυπτο. Επίσης, επειδή η λωρίδα της Γάζας, στο σημείο που ενώνεται με την Αίγυπτο, οδηγεί στη Χερσόνησο του Σινά, είναι μια εδαφική συνέχεια. Στη Χερσόνησο του Σινά συνεχίζει να υπάρχουν ορισμένες τζιχαντιστικές, ισλαμιστικές, ακραίες οργανώσεις, εναντίον των οποίων δρά ο Αιγυπτιακός στρατός και η Αιγυπτιακή αστυνομία. Δεν θέλει τώρα να του προκύψουν και νέα προβλήματα από τη Γάζα.
Και μάλιστα, να σας πω να ενημερώσω και για το εξής. Η Αίγυπτος έχει κλειστά τα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας, όχι τώρα που έγινε. Το έχει εδώ και τα τελευταία χρόνια. Γιατί? Γιατί κάποια στιγμή ανακάλυψε ότι η Χαμάς έχει σκάψει τούνελ κάτω από τα σύνορα της Γάζας με την Αίγυπτο για να μεταφέρει εκρηκτικά άνδρες κλπ. Και τότε έκλεισε τα τούνελ και έκλεισε και τα σύνορα της Ράφας, με το νότιο πέρασμα της Γάζας προς την Αίγυπτο. Είναι δηλαδή πιο πολύπλοκα τα πράγματα από ό,τι νομίζουμε εμείς ότι είναι γενικός Άραβες, Ισραήλ κλπ. Επίσης, αλλά θεωρώ ότι Αίγυπτος και η Ιορδανία, οι οποίες είναι οι δύο βασικές χώρες που έχουν αναγνωρίσει διπλωματικά το Ισραήλ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και έχουν ρόλο, διότι και η δυτική όχθη του Ιορδάνη, που είναι κατεχόμενο Παλαιστινιακό έδαφος, παλιά ήταν Ιορδανικό έδαφος. Και η Λωρίδα της Γάζας παλιά ήταν Αιγυπτιακό έδαφος. Άρα έχουν ρόλο και επιρροή στους πληθυσμούς αυτούς. Η Ιορδανία, για παράδειγμα, είναι η χώρα η οποία είναι ο προστάτης των Ισλαμικών τεμενών στο Αλαξά στην Ιερουσαλήμ. Αυτό που γίνεται όλη αυτή η φασαρία λοιπόν, πάνω από το τείχος των Δακρύων κλπ. Αυτή πληρώνει το μουφτή και τους υπαλλήλους, τα ιδρύματα. Είναι Ιορδανικά ιδρύματα, ας πούμε. Λοιπόν, ακόμα και το Ελληνοθόδοξο Πατριαρχείο Ιερουσαλήμων είναι Ιορδανικό ίδρυμα. Σε Ιορδανικό, ναι. Ναι. Λοιπόν, επομένως, Αίγυπτος και Ιορδανία οπωσδήποτε θα παίξουν πολύ βασικό ρόλο, διότι έχουν σχέσεις και με το Ισραήλ και με τις ΗΠΑ και θεωρούνται αξιόπιστοι παίκτες. Πιστεύω ότι κάποια στιγμή και η Σαουδική Αραβία θα έχει ένα ρόλο. Δηλαδή, πράγματι, υπάρχουν χώρες που μπορούν να παίξουν ακόμα και για μια μεταβατική διοίκηση στη Γάζα. Αν θέλετε, το συζητάμε και αυτό κάποια στιγμή. Ναι. Τώρα, θέλω να ρωτήσω το εξής. Στις ψηφοφορίες που έγιναν, για να έρθουμε λίγο και στην ελληνική θέση, στις ψηφοφορίες που έγιναν στον ΟΗΕ, 120 χώρες από ό,τι διαβάσαμε, μεταξύ αυτών μεγάλες χώρες της Ευρώπης, η Γαλλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, ψήφισαν για την ανθρωπιστική εκεχηρία στην Γάζα και η χώρα μας ήταν απούσα. Γιατί πιστεύετε η χώρα μας κράτησε τη θέση του Πόντιου Πιλάτου? Ναι, όχι ήταν απούσα, ψήφισε αποχή. Αποχής, abstain. Στον ΟΗΕ και σε πολλούς διεθνείς οργανισμούς είναι αυτό που λέμε στην ελληνική βουλή το παρόν. Έχετε ακούσει που λέμε υπέρ, κατά, παρόν. Ναι, όχι παρόν. Εκεί υπάρχει yes, no, abstention. Λοιπόν, είναι ας πούμε το παρατολευκό, ας πούμε. Αυτό ωφελεί τη χώρα μας το να παίρνει μια τέτοια θέση? Αυτό, κοιτάξτε, εδώ πέρα πρέπει να σας πω ότι πέρα συνέβη ένα πιο σοβαρό θέμα και πιστεύω ότι και η χώρα μας εκεί λίγο έμπλεξε. Το βασικό θέμα ήταν ότι δεν μπόρεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ενιαία στάση. Ενιαία στάση, ναι. Ναι, λοιπόν, ωστόσο όμως μεγάλες χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία... Ναι. Αλλά ας πούμε, θα σας πω, ναι, από τη μια είναι μεγάλες χώρες που έκαναν αυτό, αλλά ας πούμε 15 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι περισσότερες αριθμητικά, έκαναν αποχή. Ναι. Δηλαδή τι είχαμε 7-8 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ψήφισαν υπέρ του ψηφίσματος, είχαμε 4-5 που ψήφισαν κατά, Ουγγαρία... Πολωνία, νομίζω, και κάποιες μικρότερες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, και 15 έκαναν αποχή. Αυτό έγινε και ένα μεγάλο μπέξο. Να σας πω τι ακριβώς έχει γίνει για να γίνει κατανοητό. Το ψήφισμα αυτό είχε ένα πρόβλημα. Πρώτον, ποιο ήταν αυτό? Θα σας πω, είχε δύο προβλήματα. Το ένα ήταν ότι δεν καταδίκαζε τις επιθέσεις της Χαμάς. Και το δεύτερο ήταν ότι είχε πολύ αδύναμη διατύπωση για το θέμα της απελευθέρωσης των ομήρων, των Ισραηλινών Εβραίων ομήρων που έχει απάγει η Χαμάς. Τι έγινε εκεί? Άρα είχε αυτό είχε ένα σοβαρό θέμα. Εκεί έγινε μεγάλη συζήτηση γύρω, έγινε μεγάλο debate, ας πούμε, γύρω από αυτό το πράγμα. Υπήρξε μια πρωτοβουλία του Καναδά που έκανε που πρότεινε μια τροπολογία στο ψήφισμα. Αυτή η τροπολογία συμπλήρωνε τα προβλήματα του αρχικού ψηφίσματος. Δηλαδή, μίλαγε και καταδίκαζε και τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς και είχε ισχυρή διατύπωση για την απελευθέρωση των ομήρων που έχει απάγει η Χαμάς. Αυτό το ψήφισμα, εάν πέρναγε, αυτή η τροπολογία του Καναδά, εάν πέρναγε και εντασσόταν στο ψήφισμα, θα μπορούσε το ψήφισμα να έχει πάρει συντριπτικά μεγάλη υποστήριξη. Ναι. Από την Γενική Συνεδρία. Τι έγινε τώρα με την τροπολογία του Καναδά? Πήρε πλειοψηφία μεν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όμως δεν κατόρθωσε να συγκεντρώσει τα 2/3 των ψήφων που ήταν απαραίτητο για να εγκριθεί. Ναι. Και από τη στιγμή που δεν εγκρίθηκε, εκεί πια έγινε ένα ψηλό χάος, να το πω τώρα λίγο έτσι. Τριχάστηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί κάποιοι είπανε δεν πειράζει που δεν πέρασε, αλλά εμείς θα ψηφίσουμε το ψήφισμα όσο έχει. Οι άλλοι είπαν, αφού δεν περνάει το ψήφισμα, εμείς δεν θα το ψηφίσουμε. Και εκεί πέρα έγινε ένα μπέρδεμα και η Ελλάδα
αποφάσισε να κάνει αποχή. Είναι λίγο σύνθετο αυτό το θέμα, ήθελα λίγο να το εξηγήσω όμως, γιατί πάλι όπως ξέρετε στην Ελλάδα είμαστε όλοι πάντα υπέρ ή κατά κάποιου και διχαζόμαστε. Ναι, υπεραπλουστεύονται πολλά πράγματα. Χωρίς να ξέρουμε το βάθος ακριβώς. Ναι. Υπεραπλουστεύονται. Τώρα, το Ισραήλ όπως και βγαίνει από τα συμπεράσματα της σημερινής μας συζήτησης, έχει θέσει ως στόχο την εξάλληψη της Χαμάς και το έχει δηλώσει κατά κόρον. Αυτό μπορεί να συμβεί και το ρωτώ γιατί πιστεύω ότι μπορείς να εξαφανίσεις ανθρώπους, αλλά μπορείς να εξαφανίσεις ιδέες. Κοιτάξτε, Ισλαμικός εξτρεμισμός ή φονταμεταλισμός θα συνεχίσει να υπάρχει. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Ναι. Όχι μόνο στη Παλαιστινία κατά, και αλλού. Ναι. Νομίζω ότι το βασικό θέμα φυσικά είναι το να μην έχει η Χαμάς την επιχειρησιακή δυνατότητα να κάνει επιθέσεις στο έδαφος του Ισραήλ. Ναι. Επειδή εγώ δεν πιστεύω ότι αυτό το πράγμα που γίνεται τώρα θα κρατήσει λίγο, πιστεύω ότι θα κρατήσει πολύ. Δηλαδή δεν πιστεύω, καλά σίγουρα ότι, είναι, ότι σίγουρα δεν είναι θέμα ημερών. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι θέμα και εβδομάδων. Θα κρατήσει λίγους μήνες. Τώρα πόσους λίγους δεν ξέρω να σας το πω. Άρα, κρατώντας λίγους μήνες, φαντάζομαι ότι σε μεγάλο βαθμό θα μπορέσει να εξαρθρωθεί στρατιωτικά τουλάχιστον η Χαμάς. Και ίσως να καταστραφεί και η διοικητική της υποδομή, η πολιτική κατά κάποιο τρόπο υποδομή. Ναι. Από εκεί και πέρα το μεγάλο ζήτημα είναι τι θα γίνει μετά στη Γάζα την ίδια. Διότι όπως έχω ξαναπεί, έτσι, οι Ισραηλοί δεν θέλουν να ξανακάνουν κατοχή στη Γάζα. Έχουν ήδη αποσυρθεί από το 2005, δεν θέλουν ούτε μπορούν ας πούμε να κάνουν. Ποιος θα διοικήσει τη Γάζα μετά? Αυτό είναι σημαντικό θέμα και έχει σχέση και με το ερώτημα που μου κάνετε. Εδώ πέρα και να βάλω και ένα άλλο στοιχείο, ναι, το οποίο θα ήθελα το σχόλιο σας. Η Παλαιστινιακή Αρχή υπό τον Αμπάς χέρι εκτίμησης στον Παλαιστινιακό... Και αυτή έχει αμφισβητήσεις. Κοιτάξτε, και αυτή έχει αμφισβητήσεις. Δηλαδή υπάρχουν και ορισμένα φαινόμενα διαφθοράς, είναι και λίγο μεγάλοι άνθρωποι, είναι πολλά χρόνια στη διοίκηση, έχει μια φθορά, αλλά είναι κρίσιμο συνομιλητής η Παλαιστινιακή Αρχή και ο Μαχμούντ Αμπάς κατά τη γνώμη μου, διότι είναι, θεωρείται από παντού ο βασικός εκπρόσωπος, ο νόμιμος, όχι ο βασικός, ο νόμιμος εκπρόσωπος των Παλαιστινίων και είναι μια φωνή σύνεσης. Ναι. Έτσι. Τώρα, φυσικά θα πρέπει να υπάρξουν και μετριοπαθείς φωνές και μέσα στο ίδιο το Ισραήλ, έτσι, ακριβώς. Αυτό είναι βέβαιο. Όμως, για να ξαναγυρίσω πάλι στο θέμα, κοιτάξτε, σίγουρα θα πρέπει να παίξει η Παλαιστινιακή Αρχή ένα ρόλο στο μέλλον, στην επόμενη μέρα στη Γάζα. Δεν είναι βέβαιο, είτε για λόγους ότι μπορεί να μην τους αποδεχτεί ένα τμήμα του τοπικού πληθυσμού, είτε διότι δεν έχουν και την πρακτικά δυνατότητα να συγκρατήσουν μια τόσο δύσκολη κατάσταση μόνες τους στις Παλαιστινιακές Δυνάμεις Ασφαλείας. Φαίνεται ότι συζητείται με αλφαγιώτα στο τέλος, ένα μεικτό σχήμα στο οποίο μπορεί να συμμετάσχουν ορισμένες μετριοπαθείς αραβικές χώρες, Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία, ίσως η Ευρωπαϊκή Ένωση, ίσως ο ΟΗΕ με μια δομή, δεν ξέρω τι ρόλο μπορεί να παίξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το οποίο να αναλάβει μεταβατικά τη διοίκηση της Γάζας, έτσι, ναι, και μετά, αυτό είναι το κρίσιμο, να μείνει ζωντανή η ελπίδα για την ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους. Δηλαδή να μείνει ζωντανό το πολιτικό θέμα, το πολιτικό, να ξαναρχίσουν, ναι, οι πολιτικές διαπραγματεύσεις, να καταλήξουμε αυτή η προοπτική πράγματι, εφόσον γίνει και συνετή σοβαρή διαχείριση της μεταβατικής περιόδου στη Γάζα, αφού τελειώσει αυτή η δύσκολη φάση, αυτή η σύγκρουση, μπορεί πράγματι να οδηγήσει σε μια, ας το πω, υποχώρηση, αποδυνάμωση και των ιδεών της Χαμάς. Δηλαδή είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα, δεν λύνεται μόνο με στρατιωτικές επιχειρήσεις, θέλει παρεμβάσεις, θέλει ανάπτυξη περιοχή, θέλει άνοιγμα, θέλει οικονομικές σχέσεις. Είναι πολλά τα πράγματα που πρέπει να γίνουν για να μπει μια στοιχειώδης ομαλότητα και βεβαίως η ελπίδα ότι κάποια στιγμή οδηγούμαστε σε ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος. Είναι το όλοι αυτό ελπίζουμε και ευχόμαστε και φαντάζομαι και οι άνθρωποι που ζουν αυτή τις δύσκολες στιγμές στην Παλαιστίνη, γιατί το αίμα των αθώων είναι κρίμα κάτω από τις συνθήκες στις οποίες χάνονται άνθρωποι
και πιστεύω ότι θα πρέπει η διεθνής κοινότητα να πιέσει όσο γίνεται περισσότερο. Πρέπει να σας πω, κύριε Βαμιωδάκη, ότι όταν έγιναν οι παλαιστινιακές εκλογές το 2006 ήμουν διεθνής παρατηρητής. Είχα πάει εκεί πτώ που ανήκα σε ομάδες διεθνών παρατηρητών που ήταν οι εκλογές. Ναι. Και είδα και την αυτή και στη Γάζα και στη Δυτική Ιορδάνη και στο Ισραήλ φυσικά. Αλλά είδα εκεί τις συνθήκες. Είναι λίγο διαφορετικές στη Γάζα από τη Δυτική Όχθη. Τέλος πάντων, υπάρχουν αρκετές ιδιαιτερότητες, αλλά βέβαια το μεγάλο θέμα είναι αυτό που είπατε κι εσείς. Ναι. Ναι. Θέλω και νομίζω να μας θυμίσετε λίγο ότι ήταν και οι τελευταίες εκλογές που έγιναν. Ναι, και αυτό είναι ένα μεγάλο πολύπλοκο θέμα, διότι πρέπει να ξέρουμε, κύριε Βαμιωδάκη, ότι εκεί δεν μιλάμε για κράτος, έτσι. Ναι. Είναι μια οντότητα, ακόμα δεν έχουμε οδηγηθεί σαν εξαρτήτη. Είναι μια οντότητα η Παλαιστινιακή Αρχή, που είναι μια αρχή, ας πούμε, αυτοδιοίκησης κατά κάποιο τρόπο των Παλαιστινιακών εδαφών, τόσο στη Δυτική Όχθη Διοδάνη και μέχρι να τα καταλάβει η Γάζα και στη Γάζα. Σύμφωνα, αλλά θέλω να πω από το 2006 και μετά δεν έγιναν άλλες εκλογές. Τώρα και θέλω να, γιατί το λέω αυτό, το λέω γιατί δεν είναι και πολύ. Δεν είναι και πάντοτε πολύ εύκολες οι εκλογές. Δεν μιλάμε εκλογές, εντάξει, κάνουμε και κάθε δύο χρόνια, δεν άμα γουστάρουμε, έτσι. Εκεί υπάρχουν δυσκολίες. Δηλαδή, για παράδειγμα, από τη στιγμή που κατέλαβε η Χαμάς στη Γάζα, πώς μπορείς να κάνεις εκλογές εκεί? Δηλαδή, έχει ένα δικτατορικό καθεστώς, άρα εκεί δεν υπάρχει ο οργανωτής που ο νόμιμος που είναι η Παλαιστινιακή Αρχή. Μετά υπάρχει ένα άλλο επίσης ευαίσθητο θέμα. Η Ανατολική Ιερουσαλήμ. Η Ανατολική, υπογραμμίζω τη λέξη Ανατολική, γιατί η Δυτική είναι Εβραϊκή, δεν το αφισβητεί εδώ κανείς. Η Ανατολική Ιερουσαλήμ θεωρείται και αυτή κατεχόμενο Παλαιστινιακό έδαφος, γιατί θεωρεί το τμήμα της Δυτικής Όχθης του Ιορδάνη, την οποία όμως έχει παρανόμως προσαρτήσει το Ισραήλ στην υπόλοιπη. Πώς εκφράζεται ο Παλαιστινιακός πληθυσμός της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, που είναι τουλάχιστον 200.000 άνθρωποι? Εκεί πέρα, εκεί το Ισραήλ εμποδίζει. Δηλαδή, είναι σωστό το αίτημα για εκλογές, αλλά πρέπει να ξέρουμε και τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στην περιοχή, πώς μπορούν να γίνουν κανονικές εκλογές. Και τις συνθήκες. Κύριε Τσίκα, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή μας κουβέντα. Πιστεύω ότι όλοι είχαμε να πάρουμε και να ενημερωθούμε με μια άλλη οπτική και με μια πιο ψύχρεμη ματιά, όπως εσείς μας τη δώσατε. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ, χάρηκα και εγώ την κουβέντα μας. Να είστε καλά, κύριε Τσίκα, σας ευχαριστώ πολύ. Φίλες και φίλοι, εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Ως την ερχόμενη Πέμπτη, να είστε όλοι και όλες καλά. Ως τότε, γεια σας. Διάλογοι. Μία εκπομπή για την παιδεία, την υγεία και τον πολιτισμό. Διάλογοι. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι με τον Αντώνη Βαμιαδάκη στο στούντιο Ρέθυμνο 980.